σαν ένα κοριτσάκι. Ωραία. Εδώ είμαστε. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν. Από εδώ κυρίες και κύριοι, Kinder έκπληξη. Ο Θεό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σας. Δυνατό comeback από το Λαγωνικό και όπως καταλάβατε, φέτος θα με ξαναδείτε. Από το Τιμούτσι να την ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Είπα εγώ. Με ξέρετε. Τι? Με ξέρετε. Σε ξέρουμε. Ναι. Από την περσινή σεζόν. Πόσα σεζόν έχουμε? Μία. Είναι η δεύτερη τώρα. Α, εντάξει, οκ. Λοιπόν. Και εσύ είσαι? Εγώ είμαι αυτός ο περίεργος. Καλησπέρα στη νέα σεζόν. Σκοτώ λίγο φως πάνω σου. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα στη νέα σεζόν των Hunger Nights. Έχουμε έρθει στο Σούνιο, τριάδα, μιλάμε σιγά σιγά για ευνοϊκούς λόγους. Έχει σκυλιά από πάνω, σε ένα περίεργο μέρος το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για αυτό το μέρος, καμία. Θα το ψάξουμε, γιατί είμαστε τρεις. Γιατί η υπόλοιπη ομάδα για λόγους εορτών, γιατί αυτό το γυρνάμε το Δεκέμβρη, έτσι, για να βγει η νέα σεζόν, δεν μπορούσανε και φέτος θα πηγαίνουμε όλο και πιο λίγοι. Δεν θα είμαστε 6-7 άτομα, θα είμαστε 3, 4, max 5. Max. Έχεις να πεις κάτι, Τεό, που ήρθες, έχεις κάνει το super comeback? Έχω αναζωογονηθεί. Ναι, δεν φαίνεται κάτι, δεν τέλος πάντων. Lifting προσωπού. Ναι, εξαιρίστηκε από πέρσι αυτό. Ναι, ξεκίνησα. Από ό,τι βλέπετε, ο Χρήστος κρατάει κάμερα. Ναι, κρατάει κάμερα. Θα μάθει που θα πάει. Για πες. Και πάμε δυνατά στη νέα σεζόν. Και ό,τι βγει. Θα βγουν πράγματα. Θα βγουν. Το λέω εγώ. Μπροστά μας να βγουν. Και μπροστά μας θα βγουν. Επί τις οθόνες να βγουν. Να μην βγουν από πίσω μας. Βάλιος. Είναι εσύ αυτό. Λοιπόν, εντάξει, το blooper ξεκίνησε. Το blooper ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το χώρο σιγά σιγά. Ξεκινάμε. Thank you.
Για πες στον κόσμο τι έκανες όλο αυτόν τον καιρό. Δίαιτα. Εντάξει, έχει πολύ αέρα, ρε φίλε. Οπα. Τι. Παιδιά δεν ήταν ψυχία, αυτό ήταν ένα πουλάκι. Συγκρότημα, ροκ, πανκ. Σακεντέλικ. Είμαι κάτω να δούμε λίγο, να κάνουμε κάτι. Μπάσκετ. Καταλάβουμε και τίποτα. Πρέπει να πάρουμε χορηγία από ξενοδοχεία μου. Ναι. Παντού σε ξενοδοχεία. Ναι. Καλησπέρα σας. Έχουμε ένα ενεργό ξενοδοχείο που έρχεται κόσμος. Θέλετε να κάνετε μια παραφυσική έρευνα, να δείξετε ότι έχει φαντάσματα, πνεύματα κλπ. Να μην ξαναπατήσει κανείς το πόδι του. Λες και είμαστε Αμερική. Τι εννοείς, όλοι θα πάνε. Στην Αμερική πάνε όλοι. Στην Ελλάδα δεν θα πάει κανείς. Σπούκι χοτέλ. Τα βία του πρίμου μου, τα ελληνικά κρεβάτια κλπ. Γιατί για κρεβάτια. Να το πω που ήταν. Ωραία, πάμε πίσω. Κίσω το δέντρο. Πάμε να πας και... Με κάνει πολύ πόκος.
Σαν να άκουσα ανθρώπους, μα λέγανε. Αυτή η τοποθεσία είναι σαν λαβύρινθος. Έχει κάτι στενούς διαδρόμους, έχει σημεία που επαναλαμβάνονται, μπαίνεις, βγαίνεις, ξαναβγαίνεις, ξαναμπαίνεις, ένα πολύ περίεργο σημείο, όλη η δομή του. Είναι δύο κτίρια, το ένα από πάνω, το άλλο από κάτω. Δεν γνωρίζουμε αν ενωνόντουσαν κάποτε, αν ήταν ένα κτίριο. Μάλλον ήταν το ίδιο κτίριο. Μάλλον. Δεν το γνωρίζουμε. Και επειδή είναι διαμπερές από παντού και μπαίνει ο αέρας, θα ακούσετε και τον αέρα σε πολλές στιγμές, θα υπάρχει πολύ ακουστική παρηδολία. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Εντάξει. Να δείξουμε στον κόσμο. Για το IMF, Την καινούριο... Καινούργια bloopers για 2025. Να δεις τον κόσμο, φαίνεται ότι ζουν από κάτω, έλα. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια καινούργια πατέντα, δικιά του. Όταν το IMF κοκκινήσει, ακούγεται ένας ήχος. Δηλαδή με το που φτάσει πορτοκαλί και κόκκινο, ακούγεται αυτό εδώ. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί μπορεί να το αφήσουμε μακριά λίγο απόσταση το IMF και μπορεί να ακούσουμε ήχο. Γιατί αν δεν έχει ήχο, πολύ φως δεν το παρατηρούμε. Έτσι είναι δύσκολο. Λοιπόν. Έχουμε και δεύτερο εδώ, άμα χρειαστεί. Το οποίο δεν θα χρειαστεί, προφανώς τώρα. Δεν τα βγάζουμε κι όλα κάτω. Μην παίζουμε. Δεν παίζω, όλο είναι. Στα αγώνες ακούγεται, ενώ δεν βρέχει. Όχι. Η υγρασία δεν έχει πάρα πολύ. Η υγρασία δεν έχει καθόλου. Πιο πολύ παγωνιά έχει. Σπάνω και τον τάσο εδώ. Και οι δύο τον Χρήστο. Θα κάνουμε λίγο ησυχία, Χρήστο. Ναι. Κάτσουμε λίγο. Γιατί εδώ κόβει ο αέρας. Επειδή δεν τη φυσάει ιδιαίτερα εδώ. Οπότε...
Ρε φίλε, δεν ακούω τις σταγόνες παντού. Πλικ, πλικ, πλικ. Σε όλο το τσόα που και να έχουμε πάει, ακούγονται χωρίς να βρέχει. Απ' έξω εκεί πέρα, γενικά από εκεί ακούγονται αυτή τη στιγμή οι σταγόνες. Ρε, όσο πιο δωμάτιο και να μπήκαμε. Ναι. Και στον κόσμο ότι είμαστε ακριβώς απέναντι από τον ναό του Ποσειδώνα. Ναι. Οπότε και σαν μέρος εδώ πέρα, στην αρχαιότητα... Σίγουρα. Ήταν πολύ σημαντικό. Πριν καν έρθουν άνθρωποι. Συμφωνεί ο σκύλος. Και να βρεις μαδέτρο. Άκουσα. Ποιο? Ό,τι ήτανε. Πολύ ησυχία γενικά. Πολύ ησυχία. Όχι. Είναι κάτι εδώ μαζί μας, θες να το ακουμπήσεις πιο έντονα. Δεν έχουμε συστηθεί. Δεν έχουμε μπει ακόμα στα της έρευνας. Οκ. Λέω να ξεκινήσουμε reactivation σιγά σιγά. Ναι. Οπότε καλό θα αναστηθούμε. Καλησπέρα, είμαι ο Θεόφιλος. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Αν ναι, χρησιμοποιήσεις κάποια συσκευή που έχουμε αφήσει. Δεν έκανα περίεργο βουήτωνο. Να από χάπισμα. Κάνε μα συστήθηκε. Χίλια συγχρονίες το πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι θερμοκρασία, να πω στον κόσμο. Το μαντικό είναι αυτό. Έχουμε έρθει εδώ με απόλυτο σεβασμό να επικοινωνήσουμε με εσάς. Και έχουμε απόσταση, δεν είναι ότι είμαστε δίπλα του. Δεν έχουμε έρθει ούτε να καταστρέψουμε, ούτε να χλεβάσουμε, ούτε να κάνουμε κακό. Θέλουμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Και αν μπορείτε, να μας πείτε την ιστορία σας. Θέλεις να αφήσεις τη συσκευή, σε παρακαλώ. Άσε τη συσκευή, σε παρακαλώ. Άμα θες να σου κάνουμε ερωτήσεις. Ας τον εκτονωθεί. Ξέρεις, μπορεί να είναι κάτι που το βλέπει πρώτη φορά και να... Το ακουμπάει για να δει τι είναι. Το φως δεν ενοχλεί αυτό. Όχι, όχι καθόλου. Πολύ ελαφρύ, πολύ καλό φως. Και εδώ τίποτα. Ε? Ούτε σε τυφλώνει ούτε τίποτα. Τίποτα. Ναι, τίποτα, ναι. Πολύ καλό φως. Και δείχνει... Μια χαρά. Και το έχω στο 20%. Μια χαρά. Και σταμάτησε ο σκύλος. Ε? Με το που σταμάτησε ο σκύλος ξεκίνησε η συσκευή. Ναι. Του.
Ο σκύλος πριν δεν σταμάταγε καθόλου, δηλαδή επί μισή ώρα γαβγίζει ασταμάτητα. Κατοικείτε σε αυτόν εδώ το χώρο. Θες να πάω εγώ. Θα βάλω κι εγώ άλλο ένα στο τέλος. Μην το χάσουμε. Όχι, είναι άλλα φυσάει. Άστο, μην το βάλεις. Βάλτε στο διάδρομο. Όχι, αν το πάτε. Όσο κάναμε εξερεύνηση, είχε ησυχία. Τώρα που ξεκίνησε η έρευνα, ξεκίνησαν όλα. Το βάλτε και πέρα, δεν το χάσουμε. Απλά μην το πατήσουμε. Πολύ μη θαύμα. Δύο συσκευές, όπως είδες, ανάβουν φώτα, τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις και έτσι μπορείς να κάνεις ακόμα πιο δυνατή την παρουσία σου. Πιο αισθητή. Πιο αισθητή την παρουσία σου. Όπως είναι κάτι καινούριο για σένα αυτό που ακουμπάς, αν ακουμπήσεις και αυτά, πάλι θα είναι κάτι καινούριο. Δεν τα έχεις ξαναδεί. Μήπως θες να κουμπίσεις και τη συσκευή δίπλα, να μας δηλώσει την παρουσία σου. Θες να βάλω το EMF δίπλα. Κράτα το. Ξέρεις τι, για βάλω το και στη γωνία. Ω, εκεί που το είχες. Εκεί που το είχες. Ω, τώρα που το είχες. Ναι. Έτσι, έτσι, πλέον θα ακουστεί. Και θέλω να το άλλο. Και άλλο βγήκα. Φέρε το άλλο. Ναι, δεν είναι. Έχουμε κι άλλη μια συσκευή εδώ, αυτή που καλώσε ο Χρήστος. Την εξηγήσαμε πριν, να μάθεις κοντά, θα ανάψουν και τα πρώτα λαμπάκια. Αυτή τη στιγμή δείχνει να προτιμά το δάση. Ναι. Πάρε το χρόνο σου. Εκεί υπάρχει το... Ναι, το άλλο δεν είναι. Έχει να ρωτήσει. Μπαταρία. Τι κάνει το μοντέλο. Δεν το ήξερα να κάνει. Σβήνει. Δεν ξέρω μπαταρία. Μπαταρία εδώ. Μπαταρία. Να κρατήσεις. Γιατί νομίζω έχω μπαταρία. Πρόσεξε. Όχι, δεν πάω. Νομίζω ότι έχω μπαταρία. Δεν απάντησες, τελείωσαν οι μπαταρίες. Πόσο είναι αυτό που φορτιζόμενος. Θες να βάλουμε το μαύρο ή να αφήσουμε το μαύρο εκεί. Ναι, ευχαριστούμε. Προϋπήρχατε του οικίσματος αυτού εδώ πέρα. Δεν μπορείς να πάρεις απαντήσεις τώρα εδώ. Δεν πάει μέρα της απάντησης εδώ, δεν ξέρω. Και νομίζω... Τι. Νομίζω απλά το δοκιμάζει, το παίζει. Το παίζει, το... Είναι κάτι καινούριο. Να δοκιμάζει εμάς. Σκυλί. Άλλο σκυλί είναι αυτό. Ναι, είναι κάτι. Πιο μακρινό. Άλλο σκυλί. Οκεί είναι. Εδώ να, δύο. Με τους φακούς. Το πήραμε όχι. Πάμε στο κάτω ξενοδοχείο. Αζέψουμε και λίγο πάμε κάτω.
Θες να φύγουμε αυτό το χώρο? Άσε τη συσκευή. Μπορεί να κάνει και το άλλο, να απορροφάει την, να ρουφάει την ενέργεια από τη συσκευή. Καλά, αυτό συμβαίνει πάντα. Είσαι ακόμα εδώ μαζί μας. Μήπως είσαι αυτόν τον χώρο εδώ? Μας θες καλύτερα εδώ? Φέρε εδώ ένα, φέρε αυτό που είναι από κάτω, φέρε το εδώ. Αν είναι κάτι εδώ μαζί μας, αν είναι κάτι εδώ, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη συσκευή εδώ μπροστά μου, τη μαύρη. Άμα πας κοντά, αυτή θα ενεργοποιηθεί και θα ακουστεί θόρυβος, ένας ήχος. Και θα δεις κάτι λαμπάκια. Θέλει να προσπαθήσεις? Σταμάτησέ το, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ότι δεν σταμάτησε, ωραία. Μ' αρέσει τέλος. Το έχουμε αλλάξει τρεις θέσεις. Εδώ κάνει πιο έντονο όμως. Ναι. Έτσι όμως μπαίνει ο αέρας από εκεί, εδώ και κάνει στροβιλισμό μέσα ο αέρας και το πιάνει. Εντάξει, είμαι και εγώ μπροστά. Καλά, ναι. Τον κάλυψες. Είμαι λίγο πιο κόλλης. Ναι. Γι' αυτό δεν ήταν τότε να μάθουμε λίγο εσύ. Πιάνω όλοι, δηλαδή. Σε λίγο δεν θα χωράμε. Mm-hmm.
Θέλεις να έρθουμε σε κάποια επικοινωνία? Θέλετε να έρθουμε σε επικοινωνία ή θέλετε να φύγουμε? Αν θέλω να φύγουμε, να πείστε αυτήν εδώ συσκευή, αυτό το μπαλάκι. Αν ανάψεις κάποιο μπαλάκι, θα μεταφερθούμε στο κάτω το κτίριο. Δεν θα βρισκόμαστε πλέον εδώ. Θα τα μαζέψουμε και θα πάμε κάτω. Ενεργοποίησε το. Ποτέ. Η ρολέη είναι κανονικά στο λεκ, έτσι. Ναι. Η ρολέη είναι στο λεκ από τώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε το χώρο. Okay. Του δώσουμε 5 λεπτά ακόμα. Σε οτιδήποτε είναι εδώ, 5 λεπτάκια, καλά για σένα δεν είναι 5 λεπτά, δεν υπάρχει χρόνος. Για μας 5 λεπτάκια, άμα θες να δούμε σε κάποια επικοινωνία, καλώς. Αλλιώς απλά θα τοποθετηθούμε σε άλλο σημείο. Ναι, Sonic εντε ότι κάτι πρέπει να γίνεται στις τοποθεσίες, έτσι. Όχι, φυσικά και όχι. Για πλήρη. Και επειδή υπάρχει ένα κτίριο καταλημμένο που μπορεί να έχουν ακούσει και διάφορες ιστορίες, ασχέτως από αυτό εδώ που δεν έχουμε καμία πληροφορία, δεν πάει να πει επειδή ακούγονται ιστορίες ότι Sonic and Day είναι στοιχειωμένο. Είναι μεγάλη κουβέντα τι είναι στοιχειωμένο και τι όχι. Θα μαζέψουμε σιγά σιγά, λες, να κατέβουμε κάτω να... Δώσουμε μια ευκαιρία λίγο πάνω ή όχι. Πού πάνω. Στα πάνω, όχι, Είναι ανοιχτά. Είναι φουλ ανοιχτά. Δηλαδή, υπάρχει πολύ παρηδολία σε ήχο. Μες να κάνεις το δάσος. Ναι, πάμε προς τα κάτω. Τι λες τώρα. Ένα EMF. Κάτσε λίγο, ρε. Να δεις τον κόσμο εδώ που θα λείπουμε. Εδώ υπάρχει μια άξιον το κόκκινο το REM-COD. Εδώ είναι μια άξιον Carbon REM-COD. Θα μου βάλει και ένα κάρτο εδώ. Για να δούμε τι θα συμβεί. Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε για εξερεύνηση στο από κάτω μέρος. Να ανάψω και λίγο φως κι εγώ, γιατί δεν έχω. Θα κάνουμε μεγαλώσεις και εμείς εξηγούμε μόνο από το
σε τώρα. Ναι. Θα τη μιλάς φαντάσματα. Τι θα έλεγες. Είναι το φαντάσμα. Τι είναι φαντάσμα. Τι είναι φαντάσμα. Τι είναι φαντάσμα. Airsoft. Ένα συγκρότημα μάλλον κατοικείται από Airsoft. Ναι, παίζει να έρχονται να πέσουν Airsoft όπως θα έρθει. Κοίτα και πίσω. Δεν έχω θέμα. Να έρθει την αμάντηση, είπαμε. Έκτος κι αν είναι η ομάδα να λέγεται έτσι. Ελλάς. Ξέρω. Και πολύ φέρνει η Τουρκία. Ξέρω. Γιατί μπερδεύει ο φωτισμός αυτός. Okay. Όταν γεννά το φωτισμό, κάνει το φόκους. Δεν πρέπει να χτυπάω την κάμερα. Μετά που σας... Αν η γη ήταν επίπεδη, όπως είναι ο χώρος, δεν θα ήταν το τέλος. Ωραία, φίλε. Εδώ πέφτεις και παθαίνεις τίποτα. Αυτό ακριβώς τι είναι. Πέφτεις και δεν παθαίνεις τίποτα. Και δεν είναι αυτό που θα πω. Ένα δωμάτιο. Ξέρω εγώ τι είναι. Μέσα είναι. Ξέρω αν είναι πολύ τρε. Τι είμαι. Θα σε παρόν. Πάμε, αφήσω το. Ένας ένας στη σχεδία. Τι. Ένας ένας στη σχεδία. Ναι. Και η άλλη τον έριξε το τζακ. Δεν χώρωσε το δύο. Λες, δεν βρίσκω σημάδια ότι είχε γραφτεί ναι, γιατί πρέπει να πάμε διαφορές, μην νομίζουμε. Δεν βρίσκω σημάδια να έχετε γραφτεί από αυτό που λένε τελετουργίες. Κατάλαβες. Τι βρίσκω να έχουμε γραφτεί σημάδια. Μηδέν. Δεν είναι για κάποιον. Τα μαλάκα οι καρέκλες πως είναι χαμένες. Σκηνικό, ε. Θεό. Από τα κοπελώνεις, κοίτα πως είναι θαμμένες καρέκλες, ρε. Λες και είναι ριζωμένες μέσα. Ριζοκοφλέτες. Ε. Είπα ριζωμένες. Ε. Δεν είναι και σε πολλά.
είπατε. Α, ναι, το πάει. Όλε. Κάτσε να κάνουμε λίγο εδώ. Ναι. Πάμε λίγο δεξιά. Όχι, θα σου πω, περίμενε. Ναι, ρε. Ναι. Όπα. Καλώς τα παιδιά. Το κάνουμε κλειστά φώτα, δεν είναι τόσο. Ναι. Ε. Ναι. Κάνουμε στα φώτα. Κλείνουμε αυτό. Υπάρχει κάτι εδώ, σε αυτό το σημείο μαζί μας. Είναι απλή το φωτάκι. Ναι, το βλέπω κόκκινο. Είναι κάτι ίσο πέρα στο διάδρομο και μας βλέπει. Εσύ κάνεις θορύβους. Αν είσαι εκεί κάτω, θες να έρθεις κοντά μας. Θες να το κάνεις πιο έντονα. Έλα πιο κοντά, πλησίασε κι άλλο. Πλησίασε κι άλλο. Κάτι κακό. Ναι. Εκτός κι αν είναι τα χιλιδόκια. Μπορεί. Πήγα να ρωτήσω κάτι. Αν είσαι εσύ που κάνεις θορυβούς, θες να κουμπίσεις και μπροστά αυτή τη συσκευή, τη μαύρη, τη εδώ, να καταλάβουν ότι είσαι εσύ και ότι δεν είναι τυχαίο. Θέλεις να έρθω στο βάθος του διαδρόμου. Δεν θα έρθει κάποιος από εμάς. Θες να έρθει ο Θεόφιλος.
Μπορείς να αντιγράψεις αυτόν τον ήχο? Αντιγράψε τον ήχο. Αυτό. Τι. Να σύρσε μόνο. Στους διαδρόμους που βλέπετε, νιώσαμε ότι νιώσαμε κάτι και θεωρήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε εδώ έρευνα. Ήταν δύο μακροί, στενοί, σκοτεινοί διάδρομοι, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Και αυτό μας κατέθυνε ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ να κάνουμε έρευνα. Κάντο πιο έντονα αυτό το σύρσιμο, άμα το κάνεις εσύ. Ξέρω να το πιάνει η κάμερα, εγώ το μικρόφωνο. Κάνε έναν έντονο θόρυβο. Εγώ θα πλησιάσω. Είσαι εκεί που είναι ο Νίκος. Μήπως είσαι στον στενό διάδρομο που είναι μπροστά από εμένα και τον Θεόφιλο. Τώρα ηρέμησε. Ηρέμησε. Έτσι. Σαν, σαν να πήγες και να πω. Και να φω. Έτσι, δεν μπορεί. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Δεν μπορεί να σου κάνει κακό, ούτε εσύ μπορείς να το κάνεις κακό. Εντάξει. Σημείο... Τι. Μήπως σε πλησιάζουν εκεί που βρίσκεσαι. Είσαι εκεί που είναι η συσκευή. Ο Νίκος παίρνει κι άλλα συσκευή να παίξει μαζί. Thank you.
Για πες Νίκο, τι είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα. Πείραμα με ναι όχι. Με δύο μακλάιτ. Ουσιαστικά όποιος φακός θα ανάψει θα μας δώσει την απάντηση του ναι ή του όχι. Θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φακό ενεργοποιώντας, θα δείξετε ότι θέλετε. Ενεργοποιώντας αυτόν τον φακό θα δείξετε ότι δεν θέλετε. Είναι το ναι και το όχι. Να μπορώ να το πιάνω, γιατί έχει το... Είναι κάτι εδώ αυτή τη στιγμή, παρέα μας. Είσαι εδώ μαζί μας. Σοφίτα. Σοφίτα. Θέλεις να κατέβεις εδώ παρέα με μας. Θέλεις να κάνουμε το παιχνίδι με τις απαντήσεις ναι και όχι. Να έρθουμε σε μια επικοινωνία. Εμείς θα σου κάνουμε ερωτήσεις και μπορείς να απαντήσεις με ναι ή όχι. Κατεβάζω το μόνο από εδώ. Ωραία. Είμαστε. Κατοικεί σε αυτόν τον χώρο. Μείνε μαζί μου. Εδώ θα μείνουμε, δεν φεύγουμε. Θέλεις να σου κάνουμε ερωτήσεις, ναι ή όχι. Θέλεις να σου κάνει ο Χρήστος ερωτήσεις. Ναι ή όχι. Θέλεις να σου κάνω ερωτήσεις. Ναι ή όχι. Εδώ ηρέμεις. Θέλεις να σου κάνω λίγο ερωτήσεις. Ναι ή όχι. Από τριξίματα από εκεί. Μπορούμε να το ρωτήσουμε. Σκοτάδι. Από εκεί που δείχνω. Θέλεις
Θα πάω εκεί που δείχνει ο Νίκος. Άμα είσαι εκεί, μπορείς να ενεργοποιήσεις τη συσκευή που κρατάω στο χέρι μου. Δεν θέλει σκοτάδι. Μπορεί. Δεν σ' αρέσει το φως που έχει ο Νίκος. Όχι, πάντα το χέρι μου. Είσαι εδώ δίπλα μου. Θέλεις να μετακινηθούμε, ναι ή όχι? Γιατί είσαι εδώ? Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σου ή μαζί σας. Αν προσπαθήσεις λίγο, μπορούμε να έρθουμε σε μια επικοινωνία. Μπορείς να απορροφήσεις ενέργεια από τις συσκευές, από τους φακούς, από τα φώτα που έχουμε πάνω στις κάμερες και αν δεν σου κάνει, μετά το συζητάμε και για εμάς. Αρκεί να δούμε ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση, μια συνεννόηση. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Δεν έχουμε έρθει να κάνουμε κακό σε τίποτα, μη μας φοβάσαι. Εμείς σίγουρα δεν σε φοβόμαστε. Δεν σας φοβόμαστε. Το έχετε καταλάβει. Δεν μπορείτε να τραφείτε από κάποιο φόβο. Θέλω να έρθω. Γι' αυτό συζητάμε, για να έρθεις κοντά. Αν ενεργοποιήσεις εκείνη τη συσκευή στο κέντρο, θα καταλάβουμε ότι είσαι εδώ. Και εμείς θα χαρούμε. Και από τη στιγμή που θα χαρούμε, θα σου κάνουμε ερωτήσεις. Άμα θέλεις φυσικά. Έλα κοντά μας, έλα στο σημείο εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ναι. Τράβα μαζί. Έκλεισε το φως, να έχω τον ήχο. Ναι. Τώρα δεν πιάνει καλύτερα. Τώρα που κλείσαμε το φως, είναι καλύτερα. Αν φοβόμασταν, δεν θα κλείναμε τα φώτα. Κατέβα από τη σοφίδα και έλα εδώ μαζί μας. Έχουμε ακούσει διάφορους ήχους. Εάν τους κάνεις εσύ ή τους κάνετε εσείς... Λόρι. Λόρι. Όνομα. Ναι. Σε λένε Χλοή. Το όνομά σου είναι Χλοή. Προσπαθεί. Το βλέπεις ο Ντάς. Ξανά. Πήγαινε πιο κοντά. Δεν θα σου κάνει κάτι. Μπορείς να απορροφείς ενέργεια. Πήγαινε πιο κοντά. Πάλι. Ναι. Δεν ξέρω άμα είναι. Όχι. Βρίσκεσαι. Να τρύπησα. Βρίσκεσαι αριστερά μου. Μπορώ να τυχαίσω ολόκληρος τώρα, δεν ξέρω γιατί. Και αριστερά. Ναι. Είσαι δίπλα στο Χριστό. Άναψε ένα φακό. Μήπως δεν έχεις τη δύναμη να το κάνεις.
Τι κάνεις? Ξαναπατάω. Ε? Ξαναπατάω. Το έχεις ξεχάσει? Όχι ρε, περίμενα να κλέσω. Μην φοβάσαι να χρησιμοποιήσεις τη συσκευή. Άμα βρίσκεσαι αριστερά μου, μπορείς να μου ακουμπήσεις το χέρι. Πάλι. Τα ξέρεις. Ναι. Άμα κάνεις αυτόν τον θόρυβο, έλα για κούμπησέ μου το χέρι. Τι ακριβώς τραβάς? Δεν είναι ο πιτσι-πιτσι, είναι και σαν βήματα. Μήπως είσαι πολύ αδυνάμος? Μήπως δεν έχεις καθόλου ενέργεια? Το δωμάτιο αυτό νιώθουμε ότι μας κατεύθυνε κάτι. Από ό,τι είδατε κι εσείς, μας πήγε εκεί. Κάναμε και το πείραμα που έχουμε υιοθετήσει φέτος με τους δύο φακούς. Τοποθετούμε δύο φακούς για ναι και όχι, πως πάρουμε καλύτερη ένδειξη. Δεν λειτουργήσε. Βάλαμε το ρέμπορτ στο κέντρο, δεν λειτουργήσε. Ελάχιστα. Δεν ξέρουμε, πολλές φορές το ότι νιώθεις να πας σε ένα σημείο δεν σημαίνει ότι θα έχεις και αλληλεπίδραση. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μήπως είναι μια περιπλανόμενη ενέργεια? Ή μήπως σε οντότητα? Μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί μαζί μας. Δεν περπάτησες ποτέ σε αυτή τη γη και δημιουργήθηκες καθαρά σαν οντότητα. Και απλά μας παρακολουθείς. Δεν γνωρίζεις τι κάνουμε. Δεν μου είναι δεν απάντησε αυτό για μένα, για την ομάδα. Έχουμε τοποθετήσει δύο φακούς που μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας. Άμα δεν θες, απλά θα φύγουμε από αυτό το σημείο και θα πάμε αλλού. Και θα προσπαθήσουμε αλλού. Και θα σε επιβεβαιώσουμε και τα παιδιά ότι δεν μπορείς να μας κάνεις να φύγουμε. Σαν μέταλλο, σαν σωλήνας. Ναι. Ούτε το μπαλάκι πίσω μπορείς, πίσω από μένα, ούτε τους φακούς, που ο φακός είναι από τα πιο εύκολα να ενεργοποιηθούν. Και είναι και δύο. Και τον Ghost Cube έχει πει τέσσερις λέξεις. Ναι. Θα ανάψω το φως, γιατί δεν μας κάνεις το χατήρι. Και ο αέρας να το πνούσε. Ναι. Δεν κάνει αυτό. Το είδα πριν αυτό, ρε. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις από... Δεν γνωρίζεις τι. Τι δεν γνωρίζεις. Δώσε μας μια καλύτερη απάντηση. Ανάψε το φακό που σου δείχνω. Άμα ανάψει αυτόν, είναι η απάντησή σου ναι. Αν ανάψει απέναντι το φακό, είναι όχι. Αν δεν ανάψει κανέναν, ναι, σημαίνει ότι δεν επικοινωνούμε τίποτα. Το Ghost Cube παίζει random λέξεις και αυτό είναι καθαρά θερμοκρασία. Και θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κανείς, τίποτα, το ενεργειακό και απλά μιλάμε στα ντουβάρια. Υπάρχουν και αυτά. Φυσικά υπάρχουν. Όσο τρομακτικό και να δείχνει μια τοποθεσία, άμα δεν θέλει να ασχοληθεί μαζί σου, ό,τι και να κάνεις, δεν θα ασχοληθεί.
Δεν πάει να έχεις 100 συσκευές. Δεν μιλάει για αυτούς που προσπαθούν να κάνουν τα λειτουργικά χαβαλέ με... Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλάω για καθαρές έρευνες. Ο θόρυβος θα βρήκα από τι είναι. Ότι. Ναι. Το τζαμάκι. Μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, τελευταία, σου δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία. Λίγο ακόμα, για να πάμε πάλι για λόγο. Αν οτιδήποτε υπάρχει εδώ, αν κάτι υπάρχει εδώ πέρα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Πάρε μια ανάσα, σκέψου την ερώτηση. Όχι, δεν έχω σκεφτεί. Θέλω, είναι η τελευταία σου ευκαιρία να επικοινωνήσεις μαζί μας. Δεν θα ξανά έχεις ευκαιρία, πώς να σου πω, να επικοινωνήσεις με τον ζωντανό κόσμο. Να του πεις πράγματα. Σαν βήματα άκουσα τώρα, από εκεί. Καλά τώρα, παρεμβολία τεράστια είναι αυτή, ε. Θέλω να έρθω. Μα σε ποιον άπες. Τι κάνει έτσι. Σαν μεταλλικό, σαν σκουπιδιά ήτανε. Εσύ, είναι το νερό που στάζει, που λογικά έχει μαζέψει ένα μπακόν πιο πάνω. Ακόμα και σαν βήματα θα έρθω να πάω στο νερό. Μα αυτό σου λέω. Να, το νερό στάζει πολύ. Μήπως θέλεις να κάνουμε κάτι για να έρθεις. Ναι. Θα του προγράφω μια απευθύνη δήλωση. Λοιπόν, μαζέψει. Φακός! Δεν άνοιξε κανένας φακός. Αλλά κάποιος αυτό, ε. Φέρνεις φακούς. Μερικό μάλλον τις βάζει τσέπες. Τσέπες. Βάζει για το ρεμπότ. Εκεί. Εδώ πέξω. Να πάρει λίγο μπροστά. Βάζει για το τζάζ, να πάρει το λόγο. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μια χαρά πάει η ώρα. Ένα διαγραμματάκι. Να φάμε κάτι, να φάμε τσιγάρο. Πάμε να κάνουμε λίγο σπίριτους, λίγο πόρτα και τέλος. Να πάμε τσιγάρο. Λοιπόν, αυτό όπως ξέρετε είναι το Nightbox, το portal, η συσκευή που φτιάξαμε, που είναι μαζί με το Spiritbox. Έχουμε ανεβάσει και ένα teaser για το τι είναι αυτή η συσκευή. Δοκιμάζουμε, ακόμα τη μαθαίνουμε δηλαδή, πώς λειτουργεί, γιατί πρέπει να ελέγχεις το threshold από το noise gate και από το reverb. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να το συνηθίσεις. Και ειδικά σε περιπτώσεις που οι τοποθεσίες δεν έχουν καθόλου σήμα. Δηλαδή δεν πιάνει ούτε FM ούτε AM. Να μου πεις, το AM είναι για το white noise. Ναι, και το FM. Εδώ πολύ δύσκολα θα ακούσουμε κάτι, αλλά θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε.
Δεν νομίζω. Το είχαμε τα σέβαλα από το πολύ noise gate. Δεν μπορούμε να λύσουμε. Θα περάσει ο ήχος αν πει κάτι. Θε. Κάτι. Ναι, ρε μάλλον. Μας έχετε συμπαθήσει. Γι' αυτό δεν υπάρχει πολύ δραστηριότητα σήμερα. Πρέπει να έρθουμε με το Θόδωρα εδώ. Ναι. Πρέπει να έρθουμε με το Γκαράφλα. Πρέπει, ναι. Πρέπει να έρθουμε με το Γκαράφλα. Θέλεις να ξαναέρθουμε εδώ πέρα. Εγώ λέω να πούμε του Θόδωρα τέσσερα άτομα, μην πούμε σε όλους, στον Πνευμαδά. Δεν είναι για πολύ περισσότεροι. Να πούμε το Θόδωρα, αν είναι να το κάνουμε ένα 2-3 ώρο, να κάνουμε μια βόλτα. Να δοκιμάσουμε στο κεντρικό χώρο που δεν έχουμε κάνει καθόλου ρεύμα, εκεί που έχουμε τις συσκευές. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει πολύ δραστηριότητα, αλλά όπως έχουμε στα επεισόδια μας, το έχετε δει και σε άλλους. Κάτι τα μάτια σου. Μπορεί στο σημείο αυτό σήμερα να μην έχει. Όταν ξανάρθουμε να έχει. Ή μπορεί να έρθουμε μετά από μήνες και να έχει πάρα πολύ ή καθόλου. Είναι στάνταρ. Το έχουμε αποδείξει και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή έχουμε πάει σε τοποθεσίες 2 και 3 φορές και έχει διαφορετική δραστηριότητα κάθε φορά. Είσαι ακόμα εδώ μαζί μας. Κάποιο ρεμπότ. Από μέσα ή από εκεί. Πάλι από εκεί. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Να το βάλω λίγο AM. Δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Δεν θα γράψω. Αποκλείεται. Δεν έχει FM όμως. Είναι πάνω κάτω το ίδιο. Να φαντάσω το FM δεν πιάνει. Σαν ένα κοριτσάκι. Τα άκουσα εγώ. Υπάρχει κάποιο παιδάκι μαζί μας, κοριτσάκι. Για ξαναμίλησε μας. Πες ένα όνομα. Πάλι το ίδιο. Σαν σου παιδί. Βάλα soft. Μπορείς να μας ξαναμιλήσεις. Και τρεις ακούσαμε κάτι. Θέλεις να μας μιλήσεις, να μας πεις κάποιο όνομα, κάποια ημερομηνία, κάτι που θέλεις να πεις, κάτι που θέλεις να εκμυστηριευτείς σε εμάς, κάτι που θέλεις να μάθουμε.
Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Το χέρι μου κάνει αγωγό, ρε. Ναι. Κοίτα. Το χέρι μου κάνει αγωγό. Μπορώ να μην κάνω αυτό. Και να το κρατάω. Καταλαβαίνω. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να σε βοηθήσουμε να μας μιλήσετε, να μας μιλήσεις. Κάτι. Τι πρέπει να κάνουμε, τι θέλεις να κάνουμε. Δεν έχουμε καταλάβει. Είναι απλό. Τι είναι απλό. Εξήγησέ μας. Μπορεί να είναι απλό για εσένα. Για πες, τι είναι αυτό που θες να κάνουμε. Μήπως για μένα. Μήπως για μένα. Είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Ωπα ρε. Μη βαράς. Εμείς τι θες να κάνουμε. Όπως για σένα. Μου πάει κάπου από το δρόμο, αλλά δεν είναι. Θυσία. Κάτι προς τα εκεί. Λειτουργία, καλά. Σε και στους τρεις πήγε το μυαλό. Είναι απλό, πάρτε μια κότα, σφάχτε τι και προσφορά, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν κάνουμε τέτοια. Αυτό είναι μαλακίες. Λοιπόν, να σε κλείσουμε. Να πάμε να φύγουμε, γιατί δεν βλέπω να θες να έχουμε κάποια επικοινωνία. Και εμένα με κουράζει αυτό. Πού την ενεργειακά μας έχει απορροφήσει. Όχι. Δεν έχω στάσει πως νιώθω κομματικά. Για σπάκουσα. Είμαι πάρα πολύ καλά δηλαδή. Α, χάρηκε και πάλι. Να το και το μπουζούκι. Σπάσε. Στα χώνει τώρα. Δεν μας ήθελες από την αρχή εδώ πέρα. Και ουσιαστικά με την απουσία σου μας έδειξες ότι πάρτε δρόμο. Δεν θα επικοινωνήσω μαζί σας σήμερα. Τι. Πού. Δεν θα επικοινωνήσω μαζί σας σήμερα. Τι. Δεν θα επικοινωνήσω μαζί σας σήμερα. Τι. Δεν θα επικοινωνήσω μαζί σας σήμερα. Τι. Μπορείς να το ξαναπείς. Τι είπε. Τι ήταν αυτό. Στο ράδιο. Αν δεν πεις τι θέλεις να κάνουμε, το κλείνουμε, μαζεύουμε και φεύγουμε. Θα μετρήσω αντίστροφα και περιμένω μια καθαρή απάντηση. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, καλή σου συνέχεια, εμείς μαζεύουμε και φεύγουμε και θα ξανάρθουμε και με τον Θόδωρα. See you.
εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι κάτι μας λείπει, κάποιος μας λείπει, και ότι πρέπει να ξανάρθουμε σε αυτή την τοποθεσία με το καραφλό βέλος. Σε περιμένουμε.